σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας το ανάδειξέτο τον κύριο Νεοπτόλεμο Κότσαμπα, δήμαρχο Λαπίθου Κύπρου και εκπρόσωπο των 9 κατεχόμενων δήμων στο νησί. Καλώς ήρθατε στο ανάδειξέτο. Καλώς σας βρήκα. Η αλήθεια είναι ότι με την ευκαιρία, την θλιβερή ευκαιρία της συμπλήρωσης των 43 χρόνων από την κατοχή, την τουρκική κατοχή στο νησί, το πραξικόπημα και όλα τα γεγονότα που ακολούθησαν, θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για τα γεγονότα αυτά, κάνοντας μια μικρή αναδρομή και ακούγοντας από εσάς ποια είναι εκείνα τα σημαντικά πράγματα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Ναι, είναι γεγονός ότι εκδηλώθηκε το πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου. Υπήρχαν κάποιες ενδείξεις εκεί στην επαρχία της Κερίνιας που ζούσαμε εμείς. Ήταν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα, λίγο περισσότερο ήταν στη Λευκοσία και στη Λεμεσόν κάπως τεταμένη η όλη κατάσταση. Εκεί ήταν και οι μονάδες διοίκησης στρατιωτικών, εκεί που ήταν και η αντιπαράθεση με το Προεδρικό Μέγαρο και ούτω καθεξής, εκεί που ήταν και ο στόχος της Χούντας των Αθηνών για να εξοντώσουν τότε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο, που ήταν και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τα γεγονότα είχαν εκδηλωθεί στα χαράματα εκεί, στα ξημερώματα, στις 8 και 20 το πρωί, στη Λευκοσία βασικά, διότι ο στόχος ήταν το Προεδρικό Μέγαρο. Στην πορεία αν είχαν επεκταθεί. Μπορώ να σας πω, η επαρχία της Κερίνιας ήταν η πιο ήσυχη και η πιο ήρεμη επαρχία και μάλλον δεν είχε και σχεδόν καθόλου ανάμειξη. Και οι στρατιωτικές δυνάμεις ήταν και λιγότερες στην επαρχία μας, στην περιοχή μας και σχεδόν δεν είχαμε αντιληφθεί τίποτε. Στην πορεία όμως είχαμε ζήσει κι εμείς εκείνη την ανήσυχη ηρεμία της εβδομάδας μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε τα ξημερώματα της 20 Ιουλίου είχαμε εκείνον το θλιβερή ημέρα, εκείνον το θλιβερό ξημέρωμα να πλησιάσουν τα τουρκικά πλοία και πάλι υπήρχαν ενδείξεις ότι θα γινόταν εισβολή στην Κύπρο, αλλά δεν είχαν προχωρήσει, ειδικά η στρατιωτική διοίκηση δεν είχε προχωρήσει και δεν είχε πάρει ούτε προφυλάξεις, ούτε είχε ειδοποιήσει, αλλά ούτε και επιστράτευση δεν είχε κάνει. Υπήρχε μια χαόδης κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι έχετε ζήσει αρκετά σε αυτό το νησί. Ναι. Δεν θα λέγαμε ότι έχετε περάσει ήρεμα. Πάντα είσαστε σε έναν αγώνα. Αν θέλαμε αυτή τη στιγμή, 43 χρόνια μετά, να δώσουμε μερικά πράγματα ως στίγμα όλων εκείνων των γεγονότων στις νεότερες γενιές ή στους ανθρώπους που μας ακούν και θέλετε να προσδιορίσετε λίγο τον αγώνα σας, τι δεν πρέπει να ξεχνάμε, τι πρέπει να θυμόμαστε? Πρέπει να θυμόμαστε πάντα τη δημοκρατία. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν εχθροί και καραδογούν και πρέπει να μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε σωστά και πρέπει να μπορούμε να προβλέπουμε και σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλά πράγματα δεν τα είχαμε προβλέψει, τουλάχιστον τα είχαν επισκιάσει με τέτοιον τρόπο η Χούντα των Αθηνών όσον αφορά τα στρατιωτικά θέματα και είχε τη διάλυση και όλα αυτά τη προδοσία που είχαμε να αντιληφθεί στην πορεία δεν τα είχαμε κατά νου εμείς, ο απλός ο κόσμος, ο απλός λαός, οι απλοί στρατιώτες που είμαστε μέσα στα στρατόπεδα. Διότι οι περισσότεροι από εμάς είμαστε σε αυτήν την ηλικία, είμαστε τότε στρατεύσιμοι και είμαστε μέσα στα στρατόπεδα. Δεν είχαμε αντιληφθεί αυτά τα πράγματα, τα είχαμε αντιληφθεί εκ των υστέρων. Σίγουρα δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους που είναι αγνοούμενοι ακόμα, που δεν βρέθηκαν ποτέ και όλους τους συγγενείς που τους θρηνούν. Ναι. Και εδώ θέλω λίγο και τη δική σας μαρτυρία, γιατί ήσασταν ένας από τους εχμαλώτους. Που είχατε όμως την τύχη να επιστρέψετε. Ναι, εγώ είχα ζήσει τα γεγονότα της εισβολής από τα ξημερώματα το πρωί. Η μονάδα μου ήταν η 33η μέρα καταδρομών και έπρεπε να διασχίσω την Κερίνια για να πάω στο στρατόπεδο που ήμουν υποχρεωμένος για να καταταγώ. Δεν είχε γίνει επιστράτευση από το βράδυ, γι' αυτό αναγκαστήκαμε να περάσουμε μόνο τις 15 λεπτά από το σημείο που είχε γίνει η απόβαση χωρίς καν να αντιληφθούμε τι ακριβώς γινόταν στο σημείο εκείνο. Και το τι είχε ακολουθήσει ήταν ακόμα χειρότερο. Βγήκαν αμέσως οι Τούρκοι στη ξηρά, χωρίς να υπάρχει καμία αντίσταση από πλευρά της διοίκησης να τους αντιμετωπίσουν. Απέκοψαν τον δρόμο και απαιτήθηκαν εναντίον των διερχομένων.
και να καταλάβετε ότι αυτοί που προσπαθούσαν να πάνε για να καταλάβουν στα στρατόπεδα για τις εφεδρείες που οι πλήστοι ήταν στην περιοχή της Κερίνιας που έπρεπε να είχαν πάει, πέρασαν από το σημείο, έπεσαν πάνω στις ενέδρες. Είχαμε τους πρώτους νεκρούς και τους πρώτους εχμαλώτους από τα πρώτα 10 λεπτά. Πριν καν πάνε να καταταγούν. Πριν πάνε να καταταγούν ή κάποιοι που είχαν προλάβει να καταταγούν, διότι η εισβολή εκδηλώθηκε στις 7:30 το πρωί στο σημείο. Μεταξύ στα ανατολικά γράσπεδα του Καραβά, είναι προς την πλευρά της Κερίνιας. Ο στρατός, όπως μας είπατε, και ο πληθυσμός δεν είχε υποψία. Καθόλου υποψία. Δεν είχε. Η ηγεσία τότε ήταν διαβρωμένη. Μην ξεχνάτε ότι δεν είχαμε πρόεδρο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Είχαμε τη Χούντα, τις 8 μέρες της Χούντας που είχαμε μεσολαβήσει, η εβδομάδα της Χούντας. Χωρίς πρόεδρο, χωρίς βουλή να είναι ενεργεία. Και το πρώτο απάνω χέρι το είχε το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φοράς, το οποίο ήταν διαβρωμένο από τους πραξικοπηματίες αξιωματικούς. Και καταλαβαίνετε ποια κατάσταση επικρατούσε τότε. Έχουν περάσει λοιπόν πάνω από 4 δεκαετίες και όλα αυτά τα χρόνια οι διαπραγματεύσεις δεν σταμάτησαν. Το κυπριακό ζήτημα παραμένει πάντα ένα καυτό ζήτημα προς επίλυση. Η αλήθεια είναι ότι στις αρχές του φετινού καλοκαιριού είχαν γεννηθεί σε όλους μας περισσότερες ελπίδες για μια κάποια επίλυση του θέματος. Αν θα ήταν οριστική ή όχι, αν θα ήταν η καλύτερη ή όχι, αυτό δεν θα το ξέραμε, αλλά είχαμε ελπίδες ότι βαίναμε προς τα εκεί, ωστόσο και αυτό διαψεύστηκε. Ποια ήταν η αιτία που η τουρκική πλευρά κράτησε αυτή τη στάση? Νομίζω έχετε απολύτως δίκιο και δυστυχώς πρέπει να παραδεχτούμε ότι και δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση που βρήκε ή βρίσκει συνέχεια μεγάλες δυσκολίες στην επίλυση του Κυπριακού, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι γεγονός ότι απέναντι μας έχουμε έναν λαό δυστυχώς ο οποίος δεν σέβεται ούτε τον ίδιο τον εαυτό του. Ούτε ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν στη χώρα τους, ούτε διεθνείς συνθήκες σέβονται, εκτιμούν, εφαρμόζουν και ούτω καθεξής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι απέναντι μας είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και πέραν τούτου έχει κατ' επανάληψη φανεί ότι θέλουν τα πάντα. Καλή ώρα, όπως αυτή τη στιγμή με τις διαπραγματεύσεις και τους όρους που βάζω. Θέλουν να έχουν και το δικαίωμα επέμβασης ανά πάσα στιγμή. Θέλουν να έχουν την επικυριαρχία και στο ελεύθερο μέρος της Κύπρου, το σημερινό ελεύθερο μέρος. Αυτό δεν είναι επίλυση. Δεν είναι. Αυτό είναι, δυστυχώς, είναι μια κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να έχει μέλλον. Δεν μπορούμε να τη συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτά τα πράγματα. Και ακόμα και αυτές οι επιμέρους διαπραγματεύσεις που έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, για μας είναι θλιβερά. Τώρα που αρχίσαν να έρχονται στην επιφάνεια. Και λύση να υπάρξει αυτή τη στιγμή, πολύ φοβάμαι ότι ελάχιστοι, πολύ λίγοι θα βρεθούν να θέλουν να πάσουν πίσω στον τόπο τους, στον τόπο που γεννηθήκαμε, με αυτές τις παραμέτρους της λύσης. Ας πούμε μόνο έτσι συντομία δύο-τρία πράγματα. Σήμερα έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, των διαπραγματευτών, όπως ξέρετε, πάρτε εδώ, είναι και εις γνώση των δύο ομιτέρων πατρίδων αυτή τη στιγμή, διότι οι διαπραγματεύσεις ελέγχονται πλήρως και από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Είναι πλήρως ενημερωμένες. Άσετε που φαίνεται στην πρώτη γραμμή της συζήτησης, ο Ακιντζή με τον εκάστοτε διαπραγματευτή, τον δικό μας, τον εκάστοτε πρόεδρο κ.ο.κ. Έχω συμφωνήσει να πάμε πίσω, αν πάμε τελικά, χωρίς σχολεία. Θα πάμε σε τουρκικά σχολεία, μα αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Έχω συμφωνήσει να πάμε στους θρησκευτικούς μας χώρους χωρίς ιερείς, χωρίς ψάρτες, χωρίς παπάδες. Θα πάμε μόνο στον ναό, στον στεχνό, στο χτίσμα εκείνο με τον μικρό περιβάλλοντα του χώρου. Έχω συμφωνήσει να μην υπάρχει τα 10 χρόνια βιωματικού πρόσφυγα και αυτή τη στιγμή μετά από 43 χρόνια δικαιούται να επιστρέψει αυτός που είναι 53. Εάν είσαι 44 και μέχρι 53 δεν δικαιούσαι να πάει, λέει, γιατί έχουν συμφωνήσει το μη βιωματικός πρόσφυγας. Και αν λυθεί μετά από 10 χρόνια το Κυπριακό, αυτός που θα δικαιούται θα είναι 63 χρόνια. Για το μέλλον. Εντάξει, δεν μιλάμε για συνθηκολόγηση, δεν μιλάμε για κάποια συμφωνία, μιλάμε για πλήρη υποταγή. Είναι πλήρη υποταγή. Ακριβώς. Πήρατε το λόγο από το στόμα μου. Ναι, είναι πλήρη υποταγή και σε μερικά χρόνια τίποτε το μέλλον και τίποτε το βιώσιμο θα υπάρχει. Και όταν λέτε έχουν συμφωνήσει, ποιοι έχουν συμφωνήσει? Οι Τούρκοι από μόνοι τους. Δεν είναι υπάρχει Τουρκία. Ελληνική πλευρά που να έχει. Υπάρχει ελληνική πλευρά που τα έχει αποδεχτεί και αυτά που σας λέω είναι λόγια από τον διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Πλευράς, τον κύριο Μαυρογιάννη, ο οποίος μας τα εδήλωσε ευθαρσώς
πριν από 1,5 μήνα σε συνάντηση των τριών δημάρχων της επαρχίας Κερίνιας, της Κερίνιας, της δημάρχου της Κερίνιας, παρουσία μου εμένα, του δημάρχου του Καραβά και του πρόεδρου της Ένωσης των 36 κοινοτήτων. Μας έχει πει αυτά τα πράγματα. Ακόμα και για τις περιουσίες τις οποίες πολυδιαφημίζουν ότι θα πάρουμε τις περιουσίες μας και θα αξιοποιήσουμε. Αυτά τα πράγματα μας τα έχουν πει αλλιώς και τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα ήδη συμφωνημένα. Εάν πάω στην περιουσία μου, για παράδειγμα, με 50 εκτάρια γης ή με έναν αλφα, ο καθένας είχε μια έκταση γης στην ιδιοκτησία του, και έναν και δύο σπίτια, πρέπει να είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω στο σπίτι που θα κατοικήσω. Μετά είμαι υποχρεωμένος να πάρω μόνο 5 στρέμματα από εκείνη την γη και τα υπόλοιπα να μπω στο σύστημα των ανταλλαγών, στο σύστημα των αποζημιώσεων, το οποίο είναι ένας φαύλος κύκλος και θα διαρκέσει, ίσως να πάμε και σε διαιτητικές επιτροπές και μπορεί να πάρει και πάρα πολλά χρόνια και να πάρουμε μια αξία την οποία αξία ακόμα δεν έχουν καταφέρει να προκαθορίσει. Γενικότερα, βλέπω ότι από αυτά που μας λέτε έχετε μια οδύσσια διαπραγματεύσεων μπροστά σας. Δεν υπάρχει και καλή θέληση. Ξέρετε τι θέλουν από εμάς. Την υπογραφή μας μόνο. Για να τα απεμπολίσουμε. Δεν έχετε λόγο να τη βάλετε. Εμείς δεν θα τη βάλουμε. Με αυτά τα πράγματα ούτε και οι κατοικούντες στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου δεν θα συμφωνήσουν αύριο. Αν αυτό το έκτρωμα έρθει σε δημοψήφισμα. Κλείνοντας, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, παρόλο που το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για την ένωσή σας, για την ένωση που έχετε και εκπροσωπείτε τις κατεχόμενες περιοχές. Ναι, για την ώρα το καθεστώς των 9 κατεχόμενων Δήμων είναι ισότιμο και αναγνωρίζονται οι 9 δήμαρχοι των εκτοπισμένων, εμείς τους ονομάζουμε και εκτοπισμένους Δήμους, διότι έχουμε τους δημότες μας, δεν έχουμε επικράτεια και το έδαφος μας. Είμαστε ισοτιμοί με τους υπόλοιπους 30, σύνολο είναι 39 οι Δήμοι στην Κύπρο. Γίνονται εκλογές κανονικότατα όπως γίνονται και για τους κατεχόμενους Δήμους και είμαστε ισοτιμοί Δήμαρχοι και 39. Από τους 39 οι 9 αποτελούμε την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων. Και προβλήματα επιλύεται συνήθως, τι ακριβώς κάνετε, ποια είναι η δική σας δικαιοδοσία. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ιστορία μας, την παράδοση. Τον πολιτισμό μας, διότι οι πλείστες πόλεις όπως είναι η Αμόχωστος, η Κερίνη, η Λάπηθος, η Μόρφου έχουν ιστορική πορεία πολλών χιλιάδων χρόνων, 6-7 χιλιάδων χρόνων και δυστυχώς αυτά έχουν αλλοιωθεί πάρα πολύ στις κατεχόμενη γη. Έχουν γίνει αλλαγές τοπονημίων, έχει γίνει σύλληση της θρησκευτικής εκκλησιαστικής μας ιστορίας, καταστρέφονται τα μνημεία μας. Δεν μας επιτρέπουν να τα διορθώσουμε, δεν έχουμε την πρόσβαση. Εμείς θέλουμε, δεν έχουμε την πρόσβαση. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Έχουν διορθώσει μόνο ελάχιστα μνημεία ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας. Τόσο λίγα σε απέναντι στα τόσα και τόσα πολλά. Και δυστυχώς αυτά μας ανησυχούν πολύ περισσότερο. Σήμερα στα σπίτια μας, επίσης στις περιουσίες μας, κατοικούν αυτοί οι ξένοι. Για μας είναι σφεντεριστές. Και δεν μπορούν να είναι αυτοί οι άνθρωποι οι συνεχιστές της ιστορικής μας πορείας. Εμείς πρέπει να πάμε πίσω, έχετε να συνεχίσουμε την ιστορική μας διαδρομή. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα σας, ο οποίος μάλλον προβλέπεται μακρύς, αλλά ευχόμαστε να δικαιωθείτε. Και εμείς ευχαριστούμε και από το στόμα σας και στο Θεό τα αυγιά. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα.